Υπάρχει κάτι το οποίο πλέον δεν το διαπραγματεύομαι στη ζωή μου και δεν θέλω να το διαπραγματεύεστε και εσείς. Και αυτό είναι ένα πράγμα. Η ψυχική σας ηρεμία. Όταν κάτι θα νιώθετε ότι σας ταράζει, σας βασανίζει, σας γεμίζει άγχος, στρες, ανησυχία, αγωνία, όλα τα αρνητικά συναισθήματα και νιώθετε εδώ ψηλά στο στομάχι σας μια αναστάτωση, γιατί συνήθως αυτό το ενεργειακό πεδίο εδώ στο στομάχι μας, τσάκρα τα λένε τα ενεργειακά πεδία, εκείνο μαζεύει όλα τα συναισθήματα. Όλα τα συναισθήματα είναι εκεί. Γι' αυτό καμιά φορά νιώθουμε κόμπο στο στομάχι, καούρες, διάφορα προβλήματα. Είναι γιατί συσσωρεύονται εκεί όλα τα αρνητικά μας συναισθήματα. Όταν λοιπόν εκεί θα νιώθετε μια αναταραχή, μια αναμπουμπούλα, ένα κάτι για μια κατάσταση, για έναν άνθρωπο, για ένα περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε, μην το διαπραγματεύεστε, δεν είναι για σας. Δεν είναι για σας αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι για σας αυτό το περιβάλλον, δεν είναι για σας γενικώς. Οπότε τι κάνετε, απομακρύνεστε. Απομακρύνεστε, δεν το διαπραγματεύεστε. Και αυτό το λέω αυτή τη στιγμή γιατί μου συνέβη κάτι το οποίο πραγματικά ήταν το κερασάκι στη τούρτα. Καμιά φορά αφήνουμε τους εαυτούς μας και κάνουμε υπομονή με κάποια πράγματα και δίνουμε ευκαιρίες στους άλλους και λένε οκ, παραβλέπουμε το ένα, παραβλέπουμε το άλλο, παραβλέπουμε γενικότερα όλα όσα μας συμβαίνουν ή μας κάνουν κάποιοι ή δεν μας κάνουν, τα παραβλέπουμε. Και κάποια στιγμή έρχεται ένα πράγμα σαν ηφαίστειο, δηλαδή γίνεται μια έκρηξη ηφαιστείου μέσα μας και λέμε τέλος, μέχρι εδώ ήταν, δεν μπορούμε άλλο. Και συνήθως φτάνει εκείνη η στιγμή που πλέον δεν αντέχουμε. Δηλαδή για να πούμε ένα τέλος και για να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας πρέπει να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που να μην μπορούμε να αντέχουμε άλλο κάτι ή κάποιον. Μου συνέβη και εμένα. Οπότε τι κάνουμε, απομακρυνόμαστε και αλλάζουμε. Και αυτού και από την αρχή. Και μην φοβάστε τις αλλαγές, μην φοβάστε να αλλάξετε, μην φοβάστε να κάνετε μια άλλη επιλογή. Ξέρω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή μιλάω με αρκετούς από εσάς και σε προσωπικά μηνύματα με γυναίκες, περισσότερο με γυναίκες, μην σας πω και μόνο με γυναίκες, δεν απαντάω σε... Εντάξει, δεν μου στέλνουν οι άντρες, αλλά δεν απαντάω και όλες σε άντρες για ευνόητους λόγους. Είμαι γυναίκα και δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες, γιατί πολλοί το ξεκινάνε αλλιώς και το πηγαίνουν αλλιώς μετά, όταν το είχα ξεκινήσει πριν από χρόνια. Κάποιες τέτοιες συνομιλίες. Οπότε λέω εντάξει, γυναίκα είμαι, με γυναίκες θα μιλάω. Αλλά τους άντρες πολύ ευχαρίστως τους απαντάω στα σχόλια κάτω από τα βίντεό μου. Εκεί ναι. Οπότε έχοντας μια πολύ μεγάλη επαφή μαζί σας, καθημερινή, εδώ και 3 χρόνια, πιο πολύ από το TikTok άρχισε και από τα άλλα μου social media και συνεχίστηκε τώρα εδώ τους τελευταίους μήνες στο YouTube, καταλαβαίνω ότι πάρα πολύ φοβάστε. Φοβάστε τις αλλαγές, φοβάστε τι θα ακούσετε από τον άλλον, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, να μην σας κρίνουν, να μην σας κατακρίνουν. Έχετε γενικώς, φοβάστε για την εικόνα σας, να μην χαλάσετε αυτή την εικόνα, αυτή την προσωπικότητα, να μην γκρεμιστεί όλο αυτό που χτίσατε. Τι χτίσατε, τίποτα δεν χτίσατε. Την ευτυχία σας πρέπει να χτίσετε, την ψυχική σας ηρεμία πρέπει να διατηρείτε. Τι δηλαδή, αν ο άλλος... σκεφτεί κάτι άλλο για σας από αυτό που πραγματικά είστε, τι σας νοιάζει? Οπότε αυτό το βίντεο το κάνω για αυτό το λόγο. Μην διαπραγματεύεστε την ψυχική σας ηρεμία. Φύγετε μακριά από ανθρώπους, από περιβάλλον, από πράγματα τα οποία σας βαραίνουν ψυχικά. Κάντε μια διαφορετική επιλογή. Αποφασίστε τώρα ότι δεν θα βρίσκεστε πλέον κοντά σε τοξικούς ανθρώπους και σε τοξικά περιβάλλοντα. Ας το τελειώσουμε αυτό και ας σταματήσουμε να φοβόμαστε τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος και να φοβόμαστε τις αλλαγές. Η κάθε αλλαγή που κάνουμε είναι και μια νέα αρχή για μια νέα ζωή, για μια πιο ευτυχισμένη και καλύτερη ζωή.